Στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με τη Ράφα βρίσκεται ο Αντώνιο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Αντίκρισε το δράμα και τη φρίκη που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι και κράτησε ίσες αποστάσεις, διαχωρίζοντας τη Χαμάς από την υπόλοιπη Παλαιστινιακή Αρχή. I say again, nothing justifies the horrific attacks by Hamas on October the 7th. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. Στα άκρα φτάνει η κόντρα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ εμένει στην αρχική του απόφαση να στείλει στρατό στη Ράφα ακόμα και χωρίς αμερικανική στήριξη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος να νικηθεί η Χαμάς είναι να προχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός στη Ράφα. Πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έχουν ήδη εκτοπιστεί. Αλλά και αμάρτη, שאין לנו דרך לנצח את החמאס בלי להיכנס לרפיח, אבל אם נצטרך, נעשה זאת לבד. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι μάχες συνεχίζονται αδιάκοπα, κυρίως γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, εκεί όπου ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 150 Παλαιστινίους μαχητές της Χαμάς. Δεν το άσκησαν στο αμερικανικό σχέδιο για κεχηρία η Ρωσία και η Κίνα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ κατήγγειλε πως το αμερικανικό ψήφισμα είναι ένα κείμενο το οποίο δεν απαιτεί ευθέως κατάβαση του πυρός. Μετά το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αποφασίσει τη Δευτέρα επί ενός προσχεδίου, το οποίο θα ζητά ξεκάθαρα αυτή τη φορά την άμεση κατάπαυση του πυρός στον Παλαιστινιακό θύρακα. Τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ρωσίας και της Κίνας εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Après le veto posé par la Russie et la Chine il y a quelques minutes, nous allons reprendre sur la base du projet de résolution français au Conseil de sécurité et travailler avec nos partenaires américains, européens, arabes en ce sens pour trouver un accord.